Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στον τροχό της τύχης. Διότι είναι γνωστό ότι όποιος γυρίζει... Πεζό 108, περιμένει και σήμερα έναν από εσάς να το οδηγήσει, να του βάλει βενζίνη και να το πάει μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Αυτό είναι το Πεζό 108. Κυρίες και κύριοι, θα σας κάνω μία επίδειξη μα τις χίλιες σκηνοθεσίες. Πάμε στο Πεζό 108. Εντάξει. Άμα είχε τέτοιο Λεονάρντο Ντικάπριο θα είχε σκαπουλάρι να ξέρετε. Αλλά τι να κάνει ο Λεονάρντο Ντικάπριο, πού να βρει δίπλα του μία Τζούλια Νόβα. Πλάκα, έτσι. Θα τραβήξουμε selfie σήμερα. Ανεβαίνουμε, μιλάμε για το σαξοφωνοκόνταρο. Το έχεις ξαναδεί ποτέ σου? Όχι. Ποτέ, κυρίες. Μ' αρέσει. Μας βλέπουν τώρα από πιο κοντά ο κόσμος. Θέλω να πεις σε όλους τι γίνεται όταν κάποιος γυρίζει. Πέφτε το κοινό. Καλώς τα παιδιά. Τι κάνετε? Πασχάλης, Σωτηρία δεν υπάρχει και Μάρθα. Πάμε. Παιδιά, ήρθε η ώρα να βγάλετε χρήματα, να φύγετε με δώρα, να φύγετε πιο χαρούμενοι και να μάθουμε και πέντε πράγματα. Γιατί όχι? Ο τροχός μας βοηθάει να μαθαίνουμε, να καταλαβαίνουμε, να μαθαίνουμε αυτά που δεν ξέρουμε και να θυμόμαστε αυτά που έχουμε ξεχάσει. Δεν ξεχνώ πάντως ότι με το καλημέρα δίνουμε 50 ευρώ. Λεξομαχία, φύγαμε! Και ξεκινάμε με φυτολογία. Πάμε! Πατήστε το μπάζερ και βγάλετε 50 ευρώ, έτσι για πλάκα. Πω, η Μάρθα το πάτησε γρήγορα και μου το λέει τραγουδιστά. Δεν μπορώ. Τι δεν μπορείτε, κατάλαβα. Τραγουδιστά, πόσο τραγουδιστά. Μα είναι και τραγούδι, πες το. Edelweiss. Τώρα δεν το τραγούδισα, αλλά εντάξει. Ναι, βρε. Έλα τώρα. Δεν το τραγουδίσω αυτό. Μα δεν μπορεί να μην έχεις δει τη μελωδία της ευτυχίας που τραγούδα για φόντρα. Edelweiss. Δεν μπορούσα να τα πω όλα αυτά τώρα. Ε? Δεν μπορούσα να το τραγουδήσω. Εγώ αφορμή έψανα γιατί ξέρω όλα τα τραγούδια από την μελωδία της ευτυχίας. Και στα αυστριακά μάλιστα. 50 ευρώ, πάμε. Λοιπόν, ωραία δεν ήρθαν τα λεφτά, Μάρθα. Μια χαρά. Έτσι, αρμεντάρικο και σε λίγο γυρίζεις πρώτη. Ξέρεις πότε, στον πρώτο γύρο. Πρώτος γύρος, μια ωραία κατηγορία. Ξεκινήσουμε με τη Μάρθα μας να γυρίζει μετά ο Πασιάλης ο ψηλός και γεροδεμένος. Πρόσεχε τι λες, Τζούλια, γιατί είμαι δίπλα μου, δεν είναι δίπλα σου. Και μετά η Σωτηρία μας. Για να δούμε τη Τζούλια. Μάρθα μου θυμίζει λίγο Τζόνι Φώστερ, ε. Θα το φτιάξουμε μετά αυτό, θα τα βρούμε. Εντάξει. Η κατηγορία μας. Τι λες, Πέτρο, θα είναι καλή στα μαθηματικά? Μαθηματικά δεν ξέρω. Μαθηματικά. Ωραία. Ξεκινά όμως η Μάρθα, μόλις αποκαλύψουμε τις λέξεις. Νάτες. Καλή επιτυχία, Μάρθα μου. Γυρίζεις πρώτη φορά τον τροχό απόψε. Ευχαριστώ. Ο τροχός σταματάει σε κάτι πολύ άσχημο. Είναι τα μείον 50 ευρώ από αυτά που έχεις στο πορτοφόλι σου. Κρίμα. Τι έχεις, ελπίζω να έχεις λίγα μαζί σου. Τι έχεις, μισό ευρώ? Μπορεί. Δώσε μου 25 λεπτά λοιπόν για να ξεκινήσουμε. Πάμε, δώσ' του Πασχάλη μου, καλώς ήρθες. Γυμναστική φούλης, έτσι. Ή παλιά. Παλιά. Παλιά, έτσι. Και τώρα βλέπω κάνεις και κοιλιακούς από κάτω. Ναι, ναι, ναι. Ένα. Πολύ ωραίος. Αυτά είναι, παιδιά, χρεοκοπία ο άνθρωπος. Τελείωσε, χρεοκόπησε. Με την πρώτη, έτσι, γιατί δεν έχει και τίποτα να χάσει. Ο μπλε δείκτης που είναι του Πασχάλη σταμάτησε τη χρεοκοπία. Πού θα σταματήσει ο κόκκινος δείκτης που είναι της Σωτηρίας? Πάμε! Καλώς ήρθες. Καλή επιτυχία, Σωτηρία μου. Ευχαριστώ. Στα 20 ευρώ σταματάει η Σωτηρία. Θα πω κάπα. Ένα από τώρα επιτέλους. Επιτέλους. Πάρα πολύ ωραία. Λύσε μου το γρίφο. Γελάς. Αν θέλεις να πάρεις 500 ευρώ, μπορείς να το λύσεις. Σούπερ μπόνους, 500. Εντάξει, καμιά φορά ρε παιδί μου, μας έρχεται. Αστροπελέκι που λέμε. Όχι, δεν σου ήρθε. Όχι, όχι, δεν μου πειράζει. Ξαναγυρίζεις να μαζέψεις 1-1 τα ευρώ. Τρομερό κοινό σήμερα. Τρομερό κοινό σήμερα. Τρομερό.
Ποιο γράμμα θα μου πεις? Θα πω πι. Πι. Αυτά είναι. Ναι, αλλά τα βγάζεις λίγα-λίγα, ψηλά-ψηλά. Δεν μου αρέσει αυτό. 60 ευρώ, 3 γράμματα δεν κάνουμε τίποτα. Σωτηρία, το καλό, το 200 έρχεται τώρα. Το ρολόι έρχεται, το βλέπω, μυρίζει. Πάμε, δώσ' το. Δώσ' το να καταλάβει. Κοίτα τώρα που μου γυρίζει και γρήγορα η σωτηρία. Κοίτα. Δυνάμωσε, αλλά και τι να το κάνεις. Αυτά είναι. Το πετύχανε και οι τρεις, μπράβο. Τη νιώσατε τη γλύκα. Μπράβο, παιδιά, υπέροχα. Τόση ώρα παίζουμε. Είστε όλοι στο μηδέν. Μάλιστα. Αυτό αξίζει χειροκρότημα. Δεν το κάνουν εύκολα όλοι, παιδιά. Να χάσουν όλοι. Μπράβο σε εσάς. Τζόντι Φώστερ, σαν να μην συνέβη τίποτα. Μα τους χίλιους ταξιδιώτες, γύρνα. Αυτό είναι. Μπράβο. Κατοστάρικο, παιδιά. Κατοστάρικο, παιδιά. Βέβαια δεν το πιστεύεις. 100 έφερες, παιδί μου. Από εκεί κοίταζε. Σύνελθε. Τζόντι Φώστερ, σύνελθε. Πες μου ένα γράμμα για 100 ευρώ. Λάμπτα. 100 ευρώ θα πάρεις. 200, 300, 400! Τρελαίνομαι, ρε παιδιά, τώρα. Λέμε, με τη μία... Θέλω να έχεις υπόψη σου ότι μπορείς να αγοράσεις. Ναι. Να αγοράσω φωνιέντα. Θέλεις να αγοράσεις ένα φωνιέν και είναι... Άλφα. Τι θα κάνουμε, έχεις 5 δευτερόλεπτα πριν να ακουστεί το γκλιν για να γυρίσεις. Μπορώ να γυρίσω ή για να αγοράσεις. Αγοράζω πάλι. Φωνιέν. Όμικρον. Όμικρον. Υπάρχει όμικρον και όχι ένα, υπάρχουν αρκετά παιδιά. Υπάρχουν 5. Μπράβο. Λοιπόν. Για πες μου τώρα, Μάρθα μου, στα 200 ευρώ τι κάνεις. Γυρίζω. Γυρίζεις. Πάμε. Δυνατά. Έλα, Μάρθα. Πασχάλη, έχασε τη σειρά της. Πέσεις. Δώσ' του. Πασχάλη στάθηκε τυχερός εδώ πέρα. Η Μάρθα έμεινε με 200 ευρώ στην άκρη, αλλά δεν ξέρει αν θα έρθει πάλι η σειρά της. Ενώ ο Πασχάλης έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει το φαντασμαγορικό εκπληκτικό ποσό των 10 ευρώ. Σίγμα. 20. Ιδέες. Οπα, double score. Κοίταξε, έτσι κι αλλιώς τώρα με ένα 20άρικο δεν θα σ' άφηνα να το πεις. Έλα, γύρισε άλλη μια καλή. Φέρε ένα 150, φέρε ένα 200, φέρε ένα δώρο, φέρε ένα συν 50%, φέρε κάτι καλό. Απογείωσε τώρα, παιδί μου. Έλα τώρα, έλα. Έλα, Πασχάλη, που γυμναζόσουν παλιά. 50 ευρώ. Πες το. Ταφ. Τιμπουκτού. Πολύ ωραία, πολύ απάτη. Ορίστε, 50 ευρώ. Τώρα το λύνεις. Το λύνεις και τα παίρνεις. Δεν το λύνεις και γυρίζεις. Δεν το λύνεις και γυρίζεις. Κατάλαβα τη φωνή που δεν είπες τίποτα. Έλα. Κάποιοι το έχουν βρει, κάποιοι το έχουν εντοπίσει, κάποιοι το έχουν ψηλιαστεί, κάποιοι δηλώνουν συμμετοχή ήδη για να έρθουν να σας νικήσουνε. Αλλά αυτοί δεν θα φέρουν δεύτερη ευκαιρία όπως θα έρθουν εσύ. Ένα δωρεάν φωνήεν, σου το δίνω άμα θέλεις. Άμα θέλεις, άμα δεν θες, δεν πειράζει. Θέλεις δωρεάν φωνήεν? Όχι. Δεν θέλεις, τι θέλεις? Για 45 ένα σύμφωνο, ποιο? Το μη. Το μη. Πουθενά. Όπα. Δεν ήταν καλό στα μαθηματικά. Προδόθηκε. Γυρίζει ξανά την τέταρτη ευκαιρία. Έλα, έλα. Έλα, 15 ευρώ. Έχει ανέβει πάρα πολύ από πριν. Από τα 10, 50% πάνω είσαι. Το νι. Λες το γράμμα νι ότι είναι η επόμενη επιλογή σου και είναι σωστό. Εντάξει, δεν σκέφτεσαι τίποτα. Ναι, το σκέφτομαι. Να το ξέρω. Θες να το πεις κιόλας γιατί έχεις 85 μόνο ευρώ. Αφού το ξέρεις, για κάνε λίγο μια μικρή κλακ. Ας γυρίσουμε. Ε, ας γυρίσουμε. Τι θέλεις να φέρεις? Σκέψε αυτό που θέλεις. Ένα 200. Ένα 200 θα φέρεις. Πάμε. Δώσ' του, δώσ'. Τι θέλεις, πόσα, πόσα. 200. 200 θέλουμε. 200 θέλουμε. Έλα, έλα. Παιδιά, σας το είπα. Βάλτε το στο μυαλό σας και έρχεται. Δεν το ζητούσε. Πες το. Το χ. Το χ. Αγόρι μου. Αυτό ήταν, παιδιά. Είναι να το σκεφτείς. Και τώρα απογείωσε το κοινό σου και στείλε μας απευθείας διαφημίσεις την ώρα που θα ουρλιάζουμε για πάρτι σου.
Ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο. Εάν είναι σωστό, παίρνεις 2,85 και τρελαινόμαστε την ώρα των διαφημίσεων. Ναι! Φύγαμε! Ωραία, ωραιότατα. Δούλια, κορίτσι μου, έχω αυτό εδώ το θηρίο, το Πασκάλι και το ωραίο θηρίο με την Καλία. Είναι γιατί και ο άνθρωπος είναι πιστός. Παλιά έκανε bodybuilding, είμαι βέβαιος. Ντούκι, δεν μου λες από ποια περιοχή. Επαρχία Νέστου. Πάνω στην Καβάλα, Μακεδονία. Μακεδονία. Να τόσο Μακεδόνας, παιδιά, έφτασε. Χαιρετισμού σε όλη τη Μακεδονία. Ποιον έχει εκεί. Και στη Θράκη, φυσικά. Και στη Θράκη μα. Ποιον έχει εκεί, η Μακεδονία, είναι δική σου. Γονείς. Γονείς, ε. Ποιο χαιρετάμε, ποιος μας βλέπει τώρα. Τους γονείς μου. Ονόματα. Πατέρας, ναι, Ζωγρής. Ζωγρής, ωραίο. Ζωγρής. Μ' αρέσει, ναι. Και. Και Σταυρούλα. Που επέμεναν πολύ να έρθω στον τροχό της τύχης. Μαρμαζογρή και κυρία Σταυρούλα, ήρθε το παλικάρι σας, το Δήμετρο. Είναι εδώ. Θα σας δικαιώσει. Α, οι γονείς σου θέλανε να έρθεις. Μεταξύ μας τώρα, ακούει κανείς, θέλουν να σε παντρέψουν κιόλας. Έλα, το ξέρω και θα βρούλα, σαν να έλα λίγο. Άντε, παιδί μου, πήγαινε στο τροχό τη τύχη να σου δώσει Τζούλια κανένα 10.000 ευρώ να σε παντρέψουμε και όλα στην Καβάλα με χαρά. Σωστά. Και να γίνει χαμός, κυρίες και κύριοι. Νάτος, ο ψηλός. Καλώς όρισες, καλή επιτυχία σου εύχομαι. Ευχαριστώ. Κορίτσι μου, έχει έρθει με τα χρυσά τη εδώ πέρα, είναι πανέτοιμη. Τι κάνεις, μια χαρά. Υπάρχει σωτηρία. Θα δείξει. Θα δείξει. Είσαι ακόμα αγχωμένη. Λίγο, γιατί βλέπω ότι οι άλλοι δύο μου άλλη... έχουν προσπεράσει λίγο. Οι άλλοι βγάζουν, δεν βγάζει τίποτα, έτσι. Εντάξει, είναι αρχή ακόμα. Τώρα ξεκινήσαμε, κάτσε. Είναι αυτό που έλεγε. Παιδιά, να οργανωθούμε. Να οργανωθούμε, να πάρω κι εγώ τίποτα. Εσύ με τι ασχολείσαι, Εγώ ασχολούμαι με την αισθητική. Και παράλληλα με τη γραφιστική. Σπουδάζω γραφιστική. Σε αυτό εδώ όλο. Εντάξει, τη Τζούλια δεν σου λέω γιατί δεν σώζεται. Είναι τόσο χάλια που δεν μπορεί να το σώσει. Σε αυτό εδώ μπορεί να κάνει κάτι να το βελτιώσει. Θα το ξαναπώ. Στην τελειότητα δεν χρειάζεται να βελτιώσουμε κάτι. Ναι, με ζωγράφισες. Μπράβο, μπράβο. Καλή επιτυχία σου, εύχομαι να είσαι καλά. Καλώ την Τζόντι Φώστερ. Ποια είναι η αγαπημένη ταινία τη μακρινή ξαδέρφη σου από άλλο πατέρα και από λιμάνι. Την Τζόντι Φώστερ. Ο ταξιτζή. Όχι. Όχι. Ίσως το δωμάτιο πανικού. Πιθανόν. Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα δωμάτιο πανικού, κυρίες και κύριοι. Τρέμει ολόκληρη. Όχι. Έλα τώρα. Έχει αγχωθεί. Λίγο. Τώρα... Γι' αυτό να βγάλεις και άλλα χρήματα, ναι, να χαλαρώσεις. Με τι ασχολείσαι. Είμαι καθηγήτρια αγγλικών. Oh, well done, well done. Congratulations and have a nice day. Αυτό είναι. Good luck. Πάρα πολύ ωραία. Με τους τρεις φίλους μας εδώ θα πάμε αμέσως να παίξουμε το δεύτερο γύρο. Κατηγορία για να παίξει πρώτος ο φίλος μου ο Πασχάλης, ο κοτοπατριώτης μου ο Μακεδόνας. Για να δούμε, είμαστε ρομαντικά παιδιά. Θα πρέπει να βρείτε στίχο ποίηματος. Ρομαντικά παιδιά. Οι ρομαντικοί συνήθως διαβάζουν ποίηματα. Εσένα, Τζούλια, σου έχουν διαβάσει ποτέ έτσι ποίημα στο φεγγάρι κάποιος και να ερωτευτείς? Όχι, το έχω αποθυμένο να σου πω. Όχι, αποθυμένο, ετοιμάζομαι. Ψάχνω το ποίημα τώρα εγώ. Με Τζούλια Νόβα. Η λέξη στον πίνακα, παρακαλώ. Ποίηση. Αυτό, Τζούλια, δεν το διαβάζω. Είναι μεγάλο, το ξεχάσω στον δρόμο. Ελπίζω να έχει αγάπες. Θα πω κάτι άλλο, θα σου πω ένα που ξέρω τώρα, που μου ήρθε στο μυαλό. Όταν βλέπω. Φεγγαράκι μου λαμπρό, φέγγε μου. Να περπατώ. Το ξέρεις, Το ξέρω. Τι να πω, ένα καλό. Πασχάλη, καλή επιτυχία, δώσ' του. Φύγαμε, παιδιά. Αρχίζει ο δεύτερος γύρος. Έλα τώρα, έλα. Έλα, Πασχάλη, που γυμναζόσουν στην παλιά. Αλλά ήταν Μακεδόναρος. Φάλαγγα, αγόρι μου, φάλαγγα με τη Σάρισα, να τους περάσεις όλους. Με ένα γράμμα και μόνο, σηκώνω όλο το κοινό και θα γίνει πάταγος για σένα, καλύτερος υποψήφιος γαμπρός Μακεδονίας Τράκης. Το ΤΑΦ. Βεβαίως. Όλοι όρθιοι, παρακαλώ. Καλύτερος, ελεύθερος, υποψήφιος γαμπρός Βορείου Ελλάδος. Πασχάλης. Θέλω να αφιερώσεις την πατρίδα σου και στο χωριό σου όσους μας βλέπουν τώρα αυτό εδώ, το μεγάλο βραβείο. Στους γονείς μου που επέμεναν πολύ να έρθω στον τροχό της τύχης. Και δικαιώθηκαν. Και δικαιώθηκαν.
φοβήθηκες. Με άντυξε αυτό γιατί. Να σου φέρω μαντιλάκι. Όχι, δεν θέλω. Απλώς τώρα σκεφτόμουν, επειδή η μαμά του είναι Μακεδονέτσα, τι φαγιά φτιάχνει εκεί στην Καβάλα πάνω. Πω, πω ρε φίλε, κι άμα κρίνω και από την κορμοστασιά σου, μεγαλώνουν γερά παιδιά. Πασχαλή. Ευκαιρία να επισκεφτείς τη Μακεδονία. 135 ευρώ. Θέλω να το βάλεις αυτό από την άλλη μεριά για να το θυμάσαι κυρίως, γιατί εδώ θα το ξεχάσεις. Και όταν φέρεις ένα μεγάλο ποσό, αυτομάτως να το εξαργυρώσεις χωρίς να γυρίσεις. Πάει το βαλαντέρ από τον τροχό, το πήρε ο Πασχιάλης και ξαναγυρίζει. Αχ, αχ, παραλίγο, παραλίγο να μαζέψεις και το δωράκι σου. Παραλίγο. 50 ευρώ τώρα. Το σίγμα. Ωραιότατα. 100 ευρώ ακόμα δικά σου. Ανεβαίνεις στα 235. Μπορείς να αγοράσεις ένα φωνή, αν θέλεις, αν δεν θέλεις, ένα γύρνα. Δεν ρωτάει καν. Γυρίζουμε. Μακεδόνας. Τώρα, μεταξύ μας, δεν μπορεί να μείνει σε λίγο, ΠΑΟΚ. Δεν είναι, παιδιά. Ας το μην το πεις. Μην το πεις, μην το χαλάσεις, το όνειρο. Σε είχα φτιάξει, εγώ σε είχα ονειρευτεί, ΠΑΟΚΤΣΙ. 10 ευρώ. Το κάπα. Το κάπα. Μα την Καβάλα δεν υπάρχει κάπα. Σωτηρία, έχει 2,35, είναι και μπροστά. Εσύ δεν έχεις χρήματα, λες τι θα γίνει με μένα, υπάρχει σωτηρία. Υπάρχει σωτηρία. Τώρα! Καλά, παιδί μου. Δώσε δυνατά. Είναι εδώ οι φίλοι σου. Έχεις κόσμο εδώ δικό σου. Ναι, ναι. Δεν ακούω χαμό, δεν ουρλιάζουν, δεν τσιρίζουν. Άλλο. Τώρα θα τσιρίξουν. Τώρα τσίριξαν και αυτοί που δεν είναι φίλοι σου. Ναι. Τόσο καλά πήγες. Μόνο ένα σύμφωνο, τίποτα άλλο. Θα πω το νι. Θα πει το νι, όπως λέμε, νιπτάκ. Εμείς τη αισθητική. Μπράβο, 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 μπράβο. Λοιπόν, τώρα θα χρησιμοποιήσουμε όλη τη γοητεία μας, αλλά και την τόλμη, γιατί με 135 ευρώ πρέπει να μπεις σε μια διαδικασία να σκεφτείς εάν θέλεις να τα ρισκάρεις και να σηκώσεις το ερωτηματικό και από κάτω να βρεις είτε τη χρεοκοπία είτε τα 500 ευρώ. Θα συνεχίσω το γύρισμα. Θα συνεχίσεις. Ναι. Συντηρητικούρα. Ναι, πολύ. Βαθιά, ε. Πολύ, πολύ. Είναι ένας εδώ. Μπράβο. Πάμε. Παιδιά δεν θέλει να το σηκώσει. Τι να κάνουμε. Μπορεί να τις βγει σε καλό. Κανείς δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Τα 20 ευρώ. Θα πω... το πι. Υπάρχουν δύο πι. Μήπως είσαι καλή στα ποίηματα. Δεν θα το έλεγα ιδιαίτερα. Δεν θα το έλεγα ιδιαίτερα. Mm. Ούτε σε να σου λένε ποίηματα σε ρομαντικές βόλτες από την Τζούλια. Ημερολόγια δεν έχουμε σπίτι. Αφού δεν μου λέει κανένας. Τίποτα, ε. Πρέπει να το λύσεις λοιπόν σύντομα για να μην φύγουν τα λεφτά από τα χέρια σου. Πάμε για την ώρα με το δεξί της χέρι το καλό, γυρίζει δυνατά και σταματάει αυτή τη φορά σε κάτι καλό, δυνατό, 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 δυνατό. Όσο πιο πολλά μαζεύεις, τόσο πιο πολλούς φίλους κάνεις εκεί πίσω. Ναι. Έλα. Λοιπόν, θα πω το μη. Γιόκ. Έτσι. Γιόκ. Δεν είχαμε από αυτό. Μαρθά, κοίτα να δεις πώς σου χαρίστηκαν και οι δύο με άστρακες επιλογές. Εσύ δεν έχεις λεφτά, αλλά υπάρχουν ακόμα γράμματα και μπορεί να φύγεις εδώ με ένα ποσό πολύ ωραίο κομπόδεμα. Για ξεκίνα να το γεμίζεις το κομπόδεμα, να το φτιάχνεις. Έλα. Άμα περιμένουμε από τα δεκάρικα να κάνεις κομπόδεμα, κραστούμε 20 επεισόδια. Εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, από γράμμα, λάμδα. Λάμδα λες τώρα. Και σου δίνει ένα δεκαρικάκι, σου δίνει ένα δεκαρικάκι. Συνεχίζω. Έλα, Τζόντι Φώστερ. Επιτέλους. Καλό είναι. Τώρα το καλό, Μάρθα, θα το πεις και θα υπάρχει και 5 φορές και θα πας 510 ευρώ με τη μία. Έλα. Δεν ξέρω. Έλα, ρο, 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 ρο. Ρο. Η Μάρθα λέει ρο. 200 ευρώ, δεν είναι άσχημα καθόλου. Καθόλου, διόλου εκαταχρόνητο είναι ένα ποσό το οποίο αξίζει να κερδίσεις. Λύνοντας το γρίφο. Αν όχι, γυρίζεις πάλι. Συνεχίζω. Έλα, Μάρθα, μου έχεις κάνει καλό δρόμο τουλάχιστον. Έχω κάνει καλό δρόμο για να δούμε. Καλό, ναι, από 10 στα 200 ήταν ό,τι καλύτερο αυτό.
με την διπλή επιλογή. Αρκεί να μην χάσει τη σειρά σου, να μην χάσει τη σειρά σου, να μην χάσει τη σειρά σου. Δεν την έχασα. Δεν την έχασα. Συνεχίζω, ε. Λοιπόν, Χ. Μπράβο. Στην τύχη το έπεσε αυτό. Στην τύχη, ναι. Στην τύχη, ε. Αυτό είναι το θέμα. Δυσκολάκι γράμμα το Χ, δεν είναι και πρώτη φίρμα. 2,90 θέλω να μου πεις αν θα αγοράσεις ή θα συνεχίζεις στην τύχη να ζητάς γράμματα. Θα συνεχίσω, να γυρίζω. Άλλη μία, δώσ' του, άντε άλλη μία. Πάμε παιδιά για τη Μάρθα μας, η οποία είναι εδώ με τον γιο της, ένα παλίκαρο πανέμορφο, ένα κούκλο. Ένα κούκλο γιο έχεις. Ευχαριστώ. Το έχει βρει ήδη, στο λέω, ε, το έχει βρει ο γιος σου. Ναι, εγώ έχει. 80 ευρώ. Το έχει βρει ο μικρός, αλλά απαγορεύεται να σου το πει. Το ξέρω. Γάμα. Δύο φορές 160. Τώρα τα πράγματα γίνανε πιο σοβαρά, γιατί εντάξει, με αυτά τα δύο γράμματα αρχίζεις πια να ξεφεύγεις, είσαι στα 3,20. Μάλιστα. Τώρα το σκέφτεσαι να αγοράσεις για 100 ευρώ ένα αφωνίεν ή όχι ακόμα? Πόσα έχω, 3,20? 3,20, ναι. Ωραία, θα χωράσω ένα αφωνίεν. Αλφα. Απαπαπαπαπαπαπαπα, το διέλυσε το μηχάνημα, το διέλυσε το μηχάνημα. Το διέλυσε το μηχάνημα, τίποτα. 2, 3. Ας το μην το ψάχνεις εδώ. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Έλα τώρα, 10 γράμματα εμφανίστηκαν. Δεν το βρήκες? Το μίσο. Δεν μας κάνει. Λοιπόν, 2,20, εσύ αποφασίζεις, ξέρεις το κόλπο τώρα. Να γυρίσω. Να γυρίσεις, λες τώρα. Τελευταία φορά που το κάνεις αυτό, ξέρεις τι έγινε. Εντάξει, τι να κάνω τώρα. Τίποτα, τώρα θα φέρεις μεγάλο ποσό. Δώσ' του. Δώρο, φέρε δώρο, φέρε ποσό, φέρε κάτι καλό. Έχω παθεί και δεν μπορώ να το βρω. Θα το βρεις, κάπου έχεις καλό σου. Κάπου έχει κολλήσει το μυαλό σου, κάτι γίνεται. Όχι χρεοκοπία, δεν το πιστεύω. Πάνε. Χρεοκοπία, τι να κάνουμε. Δεν έπρεπε να το πεις. Δεν έπρεπε και να γυρίσεις. Και ο Πασχάλης χαμογελάει. Κακός. Όσο γυρνάς, αυξάνονται οι πιθανότητες να φέρεις κάτι κακό. Ίσως όταν μαζεύουμε μεγάλα ποσά να αρχίσουμε σιγά σιγά να ξοδεύουμε για κάτι, θα μου πεις τώρα 2,20 δεν είναι κανένα φοβερό ποσό και εγώ στη θέση σου μπορεί το ίδιο να έκανα. Το θέμα είναι ότι για δεύτερη φορά στο σημερινό παιχνίδι μέσα τα χέρια σου φεύγουν όλα. Το Πασχάλη, για ακόμα μια φορά, όταν φεύγουν τα δικά σου χέρια, έρχονται στα δικά του. Μάλιστα. Πασχάλη, στην πίση δεν ξέρω αν είσαι δυνατός, αλλά ημερολογιάκι δεν διαβάζαμε. Από πίσω, κάθε μέρα, όχι. 2,35 και μπαρατέρ είναι εδώ. Μπορείς και να γυρίσεις βεβαίως. Μπορείς και να αγοράσεις βεβαίως. Μπορείς και να το λύσεις βεβαίως και να παραμείνεις πρώτος. Να το λύσω. Άμα... Αν μου δώσεις τα χέρια. Αμάν, αμάν. Θα σου δώσω τα χέρια. Πες το. Αν όλα τα παιδιά της γης πιάναν γερά τα χέρια. Είναι ο στίχος του Γιάννη Ρίτσου, είναι βεβαίως. Είναι βεβαίως, είναι. Αγόρι μου. Δουλέψανε τα κορίτσια, κάνανε όλη τη βρώμικη δουλειά. The dirty job, όπως το λέμε και εμείς στα προμηθεία αγγλικών, για να φτάσεις εσύ τα 520 ευρώ, γιγαντά μου. Α, κάτσε καλά. Κάτσε καλά. Εντάξει, είπαμε, υπάρχει και μια βρω της Μακεδονικής, σε παρακαλώ, οι κυρίες μας εδώ πέρα. Βρέτσια, είμαι μαζί σας. Θα σας στηρίξω, γιατί τώρα εδώ ο Μακεδόνας έχει ξεφύγει λιγάκι. Έχει ξεφύγει. Πάμε για 100 ευρώ λεξομαχία αμέσως, σε μια κατηγορία που σε όλο τον κόσμο την ξέρουμε ως φαγητό υποτό. Αλλά η Τζούλια έχει άλλη γλώσσα για αυτή την κατηγορία. Πώς είναι, ρε Τζούλια, πώς τη λέμε? Γλουκ γλουκ, μιαμ μιαμ. Αχ, Παναγία μου, όπως το λέει. Γλουκ γλουκ, μιαμ μιαμ. Φαγητό υποτό. Γλουγλού μια μια, φαγητό υποτό στον πίνακα αμέσως. Μία λέξη, έτοιμη. Μπάζερ στα χέρια, φύγαμε. Όποιος το βρει, όποια το βρει, πατάει γρήγορα το κουμπί και παίρνει 100 ευρώ. Μάρθα, ναι. Πες το σωστά. Λαχανόριζο. Φτιάχνεις. Ναι. Μπράβο. Τρελαίνομαι για λαχανόριζο, τρελαίνομαι. Δεν έφερες τίποτα όμως, ήρθες με άδεια χέρια, πήρες το γιο σου, ήρθες και είσαι στα 150 ευρώ της λεξομαχίας είσαι. Τρίτος γύρος.
Στον τρίτο γύρο θα παίξει αυτή τη φορά πρώτη η Σωτηρία. Μήπως και αλλάξει λίγο η τύχη της, η μοίρα της αυτή τη φορά. Δεν είναι. Εντάξει, ωραία, ομορφαίνεις τον κόσμο, αλλά κάτσε να ομορφαίνεις και το ποσό που βρίσκεται λίγο από κάτω. Λίγο την οθόνη, ναι. Βέβαια, είναι στο κουλούρι. Τζούλια. Θα πρέπει να βρείτε ένα πρόσωπο και τι επάγγελμα έχει. Πρόσωπο και επάγγελμα. Τρεις λέξεις πάνω το πρόσωπο, κάτω το επάγγελμα. Ζήτω η Σωτηρία. Ξεκινάει να γυρίζει. Οι φίλες σου σε παρακαλάνε συνέχεια να τους κάνεις μακιγιάζ. Πού και πού. Παίρνεις και λεφτά γι' αυτό. Όχι, βέβαια. Μπράβο, παιδί μου. 20 ευρώ. Θα τους παίρνεις σιγά-σιγά. Θα πω το κάπα. Το κάπα. Όπως λέμε, δεν λέμε τίποτα. Δεν υπάρχει αυτό με σένα. Δεν μου λες, εντάξει, πόσες φίλες σου έρχονται για μακιγιάζ, καμιά 5-6. Ωραία. Ζήτα σιγά-σιγά κάνα ψηλό, γιατί δεν σε βλέπω να βγάζει σήμερα εδώ εσύ. Λοιπόν, η καθηγήτριά μας τώρα. Hey, teacher. Ξεκίνα. Γυρίζει η δασκάλα μας, η καθηγήτρια αγγλικών μας, η οποία μαζεύει συνέχεια χρήματα και τα προσφέρει μετά δώρο στον Πασχάλη. Δεν το ξαναδίνω. Jewelry. Λοιπόν. Το λέω καλά, όχι, δεν έχω την Οκφορδιανή. Είμαι του Κέμπριτζ εγώ. Πάντως έχει πολύτιμους λίθους, θα σου το πω και στα αγγλικά. Πολύτιμους λίθους και massive assimi. Μάλιστα. Πόσο καλός έχω γίνει, λοιπόν. Το πιστεύω καμιά φορά. Έλα. Ναι. Μπράβο σου. Μπορείς να σηκώσεις το κόσμημά σου. Προσφορά από το Τέχνη και Κόσμημα, αξίας 150 ευρώ, παρακαλώ, και ξαναγύρισε το τροφό. Εάν φτάσεις μέχρι το τελικό, θα το πάρεις μαζί σου. Εάν φτάσω. Θα φτάσει, γιατί όχι, θέλω αισιοδοξία. Μην κοιτάτε τώρα Πασχάλης που έχει πάρει τα πάνω του. Ναι. Πασχάλης έχει μεγαλώσει με φαγητά ποντιακής και μακεδονικής φύσεως. Δεν το πιστεύω, ρε παιδιά. Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν σε θέλει σήμερα. Πάλι χρεοκοπία. Δεν το πιστεύω αυτό. Κουνήσω από τη θέση σου. Φέρε μου τον κόσμο εδώ. Φέρε μου τον κόσμο εδώ. Φέρε το με εδώ, παιδιά, ένα χειροκρότημα. Φέρε το εδώ να κουνήσει από τη θέση σου. Να κουνήσω, ορίστε. Σε έχει πάει γιατί. Έλα το, παιδιά, έλα το. Είναι θέμα πίστη. Εδώ δεν ήσουν. Όταν ο Βασιλιάς έλεγε τώρα θα φέρω 200. Ναι. Τι έφερε. 200. Ενώ εσύ τελευταία φορά πριν γυρίσει είχε στο μυαλό σου τη χρεοκοπία. Μπα ήρθε. Πήγαινε τώρα. Κουνήσει από τη θέση σου. Σε ξαματιάσαμε. Μέχρι και η μαμά του Πασχάλη σε κρεμάτια, σε φαντάζομαι. Δηλαδή που σε συμπάτησε, που σα έχει διαλύσει ο Πασχάλης. Λέει, παιδί, μάσαι να γυρίσει τα κορίτσια. Καλά σου λέει, βρέχα ήρευτε, που δεν σε είχα μπρος. Έλα. Ο Πασχάλης έχει και μπαλαντέρ μαζί του. Πού θα βγει αυτό δεν ξέρω, αλλά θα μα βοηθήσει σίγουρα στη συνέχεια του παιχνιδιού. Σε κάποιο σημείο. Σίγουρα, όχι τώρα στα 50 ευρώ. Πες. Το σίγμα. Θέλουμε λοιπόν το σίγμα. Πολύ ωραία. Να τα 100 ευρώ. Μόνο για εθιμοτυπικούς λόγους σε ρωτάω αν θα μου δώσει τον μπαλαντέρ για άλλα 50. Μπα. Όχι. Και πάλι κινείσαι σε χαμηλά επίπεδα. Όχι, 50 ευρώ είναι καλό. Το τάφ. Το τάφ. Να το, δίπλα από τον ι. Έτσι ξεκινάει. Πρόσωπο και επάγγελμα ψάχνουμε. Έλα, τώρα λίγο πολύ με το όνομα κάτι έχει γίνει. Είσαι στα 150 με τον μπαλαντέρ στο χέρι. Θέλεις κι άλλο γύρισμα ή πας τον μπαλαντέρ σε μένα για 50 ή το κρατάς για τελικό που έχεις μια αίσθηση ότι μπορεί να φτάσεις. Για να δούμε. Ξαναγύρνα και στον δρόμο θα αποφασίσουμε. Ξαναγυρίζουμε. Έχουμε ακόμα. Μέχρι να φτάσουμε καβάλα, έχουμε ακόμα. Πόση ώρα είναι από την καβάλα το χωριό? 20 λεπτά. 20 λεπτάκια, τίποτα. Άλλα 30. Σύμφωνα. Το θήτα. Το θήτα. Τίποτα, εντάξει, το να το πάρει το ποτάμι. Το από τώρα. Από τώρα. Από το μάτι. Παιδιά, ακούστε τι είπε τώρα. Να το πάρει το ποτάμι, είπε. Ο άνθρωπος είναι πολύ δυνατός. Και όταν σου έλεγε μάνα σου πήγαινε, παιδί μου, τα βρίσκεις όλα στο σπίτι, το εννοούσε. Το εννοούσε, είσαι καλός. Δεν έχει εμφανιστεί τίποτα στην πάνω λέξη και μόλις δύο γραμματάκια. Για να ησυχάσουμε, παρακαλώ. Διότι εδώ θα βάλει στο ταμείο του άλλα 180. Απόλυτη ησυχία και πάμε. Μιμή Ντενίση ηθοποιός. Μιμή Ντενίση ηθοποιός. Ωραία!
Πώς τη μανούλα σου. Το παλικάρι είναι και προκομμένο. Είχαν δίκιο. Είναι και προκομμένο, αλλά είναι και διορατικό. Και είναι και πιο πλούσιο, κατά 700 ευρώ. Ρε το παλικάρι από την Καβάλα. Ρε το παλικάρι από την Καβάλα. Τίποτα, δεν σου μιλάω άλλο. Να σου πω κάτι. Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνεις. Μετά διαφημίσεις, η Μάρθα και η Σωτηρία με τις οδηγίες μου. Ελάτε εδώ και οι δύο. Ελάτε εδώ και οι δύο. Θα αντεπιτεθούν. Ελάτε εδώ εσείς. Ελάτε εδώ. Μέχρι η Τζούλια να εξηγήσει τον κόσμο από την Καβάλα μέχρι την Κρήτη και από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο πώς θα έρθει η τροχό της τύχης. Ακούστε με, κορίτσια. Για να έρθετε κι εσείς εδώ, καλέστε μας στο 210-66-32-93-7 ή μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook www.facebook.com/τροχός της τύχης. Έχω πει τα μυστικά μου στις παίχτριες και μετά τις διαφημίσεις φτάνουν τον Πασκάλι. Μας από τις διαφημίσεις θα πάμε με λεξομαχία να ξεκινήσουμε για 150 ευρώ και σειρά προτεραιότητας. Μήπως και η Μάρθα με τη Σωτηρία καταφέρουν να φτάσουν αυτό το Μακεδόνα, τον Πασκάλι που έφτασε 700 ευρώ. Υπάρχει σάρισα, μας έχει τρυπήσει φάλαγα, μας έχει πάει. Ρε Πασκάλι, ψυχραιμία, λεξομαχία τώρα. Χέρι στον μπάζερ, Τζούλια, κατηγορία και φύγαμε κατευθείαν για λεφτά. Κοριτσάκι, καλή επιτυχία. Θα πρέπει να βρείτε ένα επάγγελμα. Επάγγελμα. Στον πίνακα, παρακαλώ, οι λέξεις του επαγγέλματος. Είναι μία, φύγαμε. Πάτησε πιο γρήγορα ο Πασχάλης. Θα πάρει άλλα 150 ευρώ. Βενζινοπόλης. Βενζινοπόλης. Τα παππού έχουμε. Ανεβαίνει κι άλλο. Όχι μόνο δεν πλησιάζουν τα κορίτσια, αλλά ξεφεύγει κι άλλο ο Πασχάλης, παρακαλώ, με τον Βενζινοπόλη του. Και πάμε στον επόμενο γύρο που είναι ο τέταρτος. Είναι και για μπόνους 200 ευρώ και γυρίζει πρώτος ο Πασχάλης, αφού πάρουμε κατηγορία από το κορίτσι μας. Θα πρέπει να βρείτε τίτλο ταινίας. Ορίστε και οι λέξεις της ταινίας που ψάχνουμε. Είναι τέσσερις. Ο Πασκάλης ξεκινάει τώρα και πάει και για τον μπόνους, γιατί έχουμε και 200 ευρώ. Όλα μπορεί να αλλάξουν στο τελευταίο γύρο. Μπορεί, θα το μάθουμε τώρα. Πασκάλης προηγείται. Είναι ψηλά, είναι μπροστά, δεν τον νοιάζουν τα χρήματα άλλωστε τώρα. Τον νοιάζει να λύσει το γρίφο. Το λάμδα. Λάμδα. Υπάρχει λάμδα. Να τα 15 ευρώ. Ξαναγυρίζει ο Πασχάλης. Δεύτερη γυροβολιά. Πλησιάζει χρεοκοπία. Απειλητικά, απειλητικά, απειλητικά. Πάντα 15 ευρώ. Ήρθε η ώρα για τη σωτηρία. Σωτηρία, το έχεις βρει. Αν το λύσεις τώρα, super bonus 500 ευρώ, πάει κάπου το μυαλό σου? Όχι. Όχι. Ακόμα όχι. Θα μπορούσε να πάρεις 500 τώρα και να γίνει χαμός. Γύρισε λοιπόν. Πρέπει να του πάρεις και τα μπαλαντέρ. Ένα μπαλαντέρ που είχες δίπλα σου. Πασχάλη μου μόλις έφυγε. Η ζημιά έγινε για τον Πασχάλη, παιδιά. Το μπαλαντέρ έφυγε από τα χέρια του. Θα πω το γράμμα νι. Ήρθε η ώρα του νι. Νίκος, ωραία. Οπ. Δύο. Μπράβο. Για να δούμε τώρα. 160 και 200 το μπόνους. 360. Εσύ λες. Μπορεί. Σωτηρία μου. Είσαι 490 ευρώ πίσω, αλλά έχουμε ακόμα περιθώριο. Αρχή να μην χρεοκοπήσεις. Θερίζει, είναι κολλητικό σαν ίωση. Ο Πασχάλης έχασε τον παραντέρ. Η Σωτηρία έχασε την τελευταία της ίσως ευκαιρία. Η Μάρθα δεν έχασε τίποτα ακόμα. Μάρθα! Γυρνάω. Πάμε! Υπάρχει το jackpot μέσα. Και όσο υπάρχει το jackpot μέσα. Μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Έλα, έλα. Τουλάχιστον 200. Λοιπόν. Συγγνώμη. Τι εννοεί τουλάχιστον 200, παιδί μου? Καλά είναι. Να βάλουμε 500 κορεφή, αν θέλεις, έλα, παίρνει. Λοιπόν, μη. Πάλι καλά. Ναι! Να σου κάνω μία σούμα τώρα. Ναι. Πώς έχεις πριν?
Έχεις χάσει την μπάλα, ε. Ναι. Δεν ξέρω, 150. Έχεις 150. Ναι. Και 200, 350. Και 200 μπόνους, 550. Αμάν. Ρε, πλησίασες πολύ επικίνδυνα εσύ. Πολύ επικίνδυνα. Είσαι μείον 3 εκατοστάρικα πίσω. Πρέπει να μαζέψεις 3 εκατοστάρικα. 3 εκατοστάρικα. Και τι κάθεσαι. Με δουλειά τα βγάζω. Γυρίζω. Με δουλειά, παιδί μου. Πάμε, γύρνα. Δουλειά θέλει. Εγώ δεν στα δίνω έτσι. Γύρνα. Για να δούμε η καθηγήτρια μα θα κάνει την ανατροπή. Έλα, 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 έλα. Τσούκου, 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 τσούκου. Ρο. Άμα 2,20 πιο κοντά. 2,20 πιο κοντά και βλέπω ακόμα μέσα στον τροχό της τύχης, Τζούλια, το jackpot. Μην σκέφτεσαι να αγοράσεις κάτι. Βέβαια, αναγκαστικά. Πρέπει να φτάσεις στον Πασχάλη. Είσαι 220 ευρώ πίσω από τον Πασχάλη αυτή τη στιγμή. Δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Τουλάχιστον βρες το γράμμα. Τάφ. 10 ευρώ, 20 ευρώ. Παιδιά, το στρογγύλεψε. Και τώρα θέλει 200 για να εσωφαρίσει. Εδώ είναι επιτακτική ανάγκη να φέρεις 200 ή το λιγότερο ένα jackpot. Το λιγότερο. Είσαι έτοιμη? Είμαι. Το κοινό σου δίνει όλη τη θετική ενέργεια, εκτός από τους συγγενείς. Του Πασχάλη βεβαίως, βεβαίως. Και εσύ ξεκινάς τώρα. Είσαι δασκάλα αγγλικών. Just do it. Just do it. Do it. Do it. Do it. Τους έβαλα τον έστα αγγλικά για να νιώσεις μια οικειότητα. Άλλα 190 σου λείπανε. Μάλιστα. Λοιπόν. Δεν το πιστεύω αυτό. Είναι σαν να χρεοκοπείς. Πες μου το γράμμα. Δεν το ξέρεις. Σίγμα. Σίγμα. Το πρόλαβε. Το πας στο τσακ. Το πρόλαβε, το πρόλαβε. Υπάρχει σίγμα. Υπάρχουν 2 σίγμα 20 ευρώ, παιδιά. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Υπάρχουν τα γράμματα. Υπάρχουν τα γράμματα και δεν μπορεί να συγκεντρώσει το ποσό. Είναι απίστευτο. Θέλει 180 ευρώ αυτή τη στιγμή. Ισχύει λοιπόν ότι η γυροβολιά σου πρέπει να είναι πάνω από 180, δηλαδή 200. Αλλιώς, ο Πασχάλης είναι πρώτος. Πάμε. Γύρνε πάμε δυνατά. Τώρα. Πάμε τώρα. Πάμε τώρα. Παρότι χάρηκε ο κόσμος, εγώ δεν χαίρομαι γιατί δεν μας κάνει. Ναι. Είναι 45 μόνο αυτά. Μόνο 45, ε. Πες το. Να γυρίσω. Όχι, να πεις. Να πω, α, να πω γράμμα. Ναι, βέβαια. Κάπα. Το κάπα δείχνει ότι δεν ήξερες το γρίφο. Όχι. Ο γρίφος είναι ήδη στο μυαλό του Πασχάλη, ο οποίος μάλλον σήμερα... Όχι, όχι, μπορεί να ξαναγυρίσει. Θα λύσει τα πάντα. Α, έχει δεύτερη ευκαιρία. Α, έχω δεύτερη ευκαιρία. Συγγνώμη, εγώ. Α, δεν πειράζει. My fault, my fault. Εντάξει, it's okay. Μάρθα, πάμε. Στο παγκλικά για να με συγχωρέσεις. Ναι, καλά. Ευχαριστώ. Με προφορά τόπα. Ναι. Ωραίο, είμαι καλός. Γιατί εμείς στον Εύρο δεν είχαμε τόση προφορά Cambridge. Τι να κάνω τώρα πάλι. Λοιπόν. Πι. Δεν ήθελα να το πω. Ας το πάρω. Δεν προλαβαίνω, οπότε δεν θα μάθουμε ποτέ αν υπάρχει το πι. Ή μάλλον θα το μάθουμε αν το πει κάποιος άλλος. Πασχαλή. Θέλεις να το λύσεις και να απαλλαγείς από το μαρτύριο της σταγόνας και να πάρεις 250 ευρώ, 200 το μπόνους και 50 το 50 αρκάκι τιμή Σένεκε. Ωραία, ας το πούμε. Το ξέρεις. Ο πόλεμος των άστρων. Λες ότι είναι... τα 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 τα. Δώσε μου 2 λεπτάκια να πάω με μουσική πολέμου των άστρων να χαιρετήσω τα κορίτσια. Μάρθα! Τα 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 ρα τα τα ρα. Δεν πειράζει. Δεν το έχεις βρει έτσι τελικά. Είχε... και ήταν και εύκολο μου ωραίο πολέμου των άστρων. Το πει λίγο με βοήθεια. Άμα ρωτάει στο γιο σου, ξέρει όλους τους ήρωες του πολέμου των άστρων. Μάρθα, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Όπως ευχαριστούμε και σωτηρία μας. Να είσαι καλά. Έλα, το απογείωσες. Ξεκίνα τα βαψίματα. Μείνετε μαζί μας, διότι έχω ένα ψηλό Μακεδόνα τον Πασχάλη από την Καβάλα εκεί κοντά. Τον έστειλε εδώ η μάνα του, του λέει Λεβέντη μου, πήγε να τα πάρεις και ήρθε και τα πήρε. 1.100 ευρώ στη τσέπη. Καβάλα Αθήνα, πώς ήρθες, με τι ήρθες?
Με λεωφορείο, με αεροπλάνο, με αυτοκίνητο. Κατάγομαι από εκεί. Μένω εδώ. Α, μένεις εδώ. Δεν πρέπει να πας όμως τώρα να ευχαριστήσεις τη μαμά σου εκεί πέρα. Αεροπλάνο. Και πώς θα πάει. Αεροπλάνο. Γιατί να μην πάμε με πεζό 108. €1.100. Να περάσεις καλά με αυτά τα χρήματα, με τους φίλους σου, με τους δικούς σου, να καλύψεις ανάγκες σου, κάνε ό,τι θέλεις. Γιατί αυτά είναι τα σίγουρα. Τώρα πάμε για τα άλλα, τα πολλά, τα καλά. Αυτά που υπάρχουν σε 23 φακέλους. Εκτός πια, και αν πετύχεις τον ένα και μοναδικό φάκελο, που θα σε οδηγήσει ο δικός με την ασφάλεια του Peugeot 108, στους γονείς σου, οι οποίοι όχι απλά θα το χαρούν, ήδη χαίρονται, αλλά να τους προλάβεις γιατί από τη χαρά τους ξέρεις. Ανυπόμονη, μην παθούν για τίποτα. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Ευχαριστώ. Δώσε δυνατά στον τροχό μία τελευταία φορά και πάμε να λύσουμε το γρίφο. Πάμε. Ο Πασκάλης, ο Μακεδόνας μας, σταματάει στο νούμερο 19 τελικά. Για δώσε μου το 19. Ο φάκελος είναι στα χέρια μου, εσύ είσαι απέναντι από την Τζούλια Νόβα. Και μαθαίνουμε αμέσως και οι δύο και όλη η Ελλάδα την κατηγορία για την οποία θα πρέπει να προσπαθήσεις λίγο ακόμα. Η κατηγορία μας θα είναι πράγμα. Ένα πράγμα ψάχνουμε, Πασκάλη μου. Είναι αυτή εδώ η λέξη και εμείς σου δίνουμε 5 γράμματα. Το λάμδα, το πι, το σίγμα, το τάφ και το αλφα. Και τα βλέπουμε μάλιστα αμέσως. Λάμδα, ταφ και αλφα. Δεν υπάρχουν το π και το σίγμα, δεν πειράζει. Όμως είναι 4 γράμματα, τα μισά σχεδόν. 3 σύμφωνα από εσένα, σε παρακαλώ. Το μη. Μάρθα. Το κάπα. Κλεάνθης. Το νη. Νικολάκης και ένα φωνήεν. Το γιώτα. Το γιώτα. Εδώ, παιδιά, ολοκληρώθηκαν τα γράμματα που ήθελε ο Πασκάλης. Θα τα βάλουμε στη θέση τους και αν υπάρχουν. Κανένα. Δεν υπάρχει κανένα από αυτά που επέλεξες. Ωστόσο, έχεις 10 δευτερόλεπτα για να βρεις για τι πράγμα μιλάμε. Πάμε. Τρία αυτά, αλφα, τάφ, λάμδα ίσως, εκεί κάπως. Ήτανε δύσκολο. Χωρίς να έχεις πετύχει κανένα γράμμα από αυτά που επέλεξες, 4 γράμματα και κανένα αυτά που υπήρχε εκεί, δεν θα μπορούσε να βρει την δάχτυλήθρα. Με τίποτα. Ήθελε κάποιο γράμμα πιο ύποπτο, πιο περίεργο, το δέλτα ίσως, το ρο ίσως. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να σου φέρει μια ένδειξη. Δεν πειράζει. Ο Πασκάλης, κυρίες και κύριοι, ήρθε με τα 195 εκατοστά του σχεδόν. Όχι, χάσαμε. Κάτσε, περίμενε. Εδώ, για εδώ. Τίποτα, εδώ. 30 ευρώ έχει τσέπη, δώσε ψηλά. Σε παρακαλώ, φεύγεις από εδώ με 1.100 ευρώ. Έρχεσαι και έτσι, έρχεσαι και έτσι. Απλώς δεν θα μπορέσει να πας στην καβάλα με τον Peugeot 108 και δεν θα μπορέσει να πεις στη μαμά και στον μπαμπά ότι θα έπαιρνες επιπλέον ένα ποσό της τάξης των 2.000 ευρώ. Όμως το ποσό των 1.100 είναι δικό σου, το κέρδισες και πλέον. Μπορεί να πεις ότι έχει μια ωραία εμπειρία που σου άφησε και κάτι. Ωραία. Μπορεί να πεις ότι όποιος γυρίζει, κερδίζει. Να είστε καλά, καλό βράδυ.